Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Καλώ ήρθατε στην εκπομπή Ότι Κόσμο Μπαμπά, αφιερωμένη στη διεθνή επικαιρότητα και πώ αυτή μα επηρεάζει. Σήμερα Παρασκευή 2 Νοεμβρίου. Όπω κάθε φορά, θα ξεκινήσω με το τι συμβαίνει στον κόσμο. Στον απόϊχο του κακού για του χριστιανοδημοκράτε αποτελέσματο στι εκλογέ στην ΕΣΥ, η Άγγελα Μέρκελ ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την ηγεσία του κόμματο ανοίγοντα την κούρσα για τη διαδοχή τη και στην Ακελαρία. Κάποια στιγμή μέχρι το 2021, οπότε και λίγη η τρέχουσα θητεία τη. Η σημαντικότερη και μακροβιότερη Ευρωπαία πολιτικός αφήνει πίσω τη μια πανίσχυρη αλλά ανήσυχη Γερμανία και μια ημιτελή Ευρωπαϊκή Ενωποίηση. Τα φώτα της παγκόσμιας δημοσιότητας στρέφονται στις Ηνωμένε Πολιτείες, όπου την προσεχή Τρίτη διεξάγονται κρίσιμες εκλογές για το σύνολο των 435 βουλευτών της Βουλής των Αντιπροσώπων, για 35 από τους 100 γερουσιαστές, για 36 από τους 50 κυβερνήτες πολιτιών και για χιλιάδες έδρες στα τοπικά πολιτιακά κογκρέσσα και στα διάφορα άλλα όργανα των πολιτιακών και των τοπικών αρχών. Το εκλογικό σώμα ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια, αν και η συμμετοχή δεν θα ξεπεράσει το 40%. Αν και ο ίδιος δεν είναι υποψήφιος, οι εκλογές θεωρούνται δημοψήφισμα υπέρ ή κατά του Ντόναλτ Τραμπ. Η Δημοκρατικοί αναμένεται να κερδίσουν οριακά τη Βουλή, αλλά όχι τη Γερουσία. Ο θάνατος του Κωνσταντίνου Κατσίφα από σφαίρες της αλβενικής αστυνομίας επιδίνωσαν τις ελληνοαλβανικές σχέσεις σε μια περίοδο που τα τύρανα προσβλέπουν στην υποστήριξη της Αθήνας για την επιτάχυνση της πορείας ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προ το παρόν, κερδισμένοι εμφανίζονται οι εθνικιστικοί κύκλοι και από τις δύο πλευρές. Τέλο, ανήμερα τη Εθνική Εορτή τη Τουρκία, την ημέρα τη Δημοκρατία, στι 29 Οκτωβρίου, την περασμένη Δευτέρα, ο Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγί Περδογάν εγγενίασε το νέο διεθνέ αεροδρόμιο τη Κωνσταντινούπολη. Το αεροδρόμιο με τη διεθνή ονομασία Istanbul Airport σκοπεύει να γίνει ω το 2028 το μεγαλύτερο στον κόσμο με δυνατότητα εξυπηρέτηση 200 εκατομμυρίων επιβατών το χρόνο. Το αεροδρόμιο καταλαμβάνει έκταση 76.000 στρεμάτων χτίστηκε σε μόλις 3,5 χρόνια, έχει κόστος 12 δισεκατομμύρια δολάρια και στοχεύει να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την Κωνσταντινούπολη ως τον βασικό κόμβο μεταξύ Ανατολής και Δύσης, Ευρώπης, Ασίας και Μέσης Ανατολής. Τα μεγαλοπρεπή εγγένεια είχαν στόχο την ενίσχυση της περηφάνειας και του ηθικού των Τούρκων μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι. Ο Ερντογάν θέλει να πιστεύει ότι τα χειρότερα της νομισματικής κρίσης πέρασαν, καθώς η Λύρα έχει σταθεροποιηθεί και η μεγάλη άνοδος των εξαγωγών αποζημιώνει σε κάποιον βαθμό την πτώση της εσωτερικής ζήτησης. Αυτέ είναι τέσσερι από τι σημαντικότερες διεθνεί ειδήσει τη εβδομάδα που τρέχει και περνάω αμέσω να υποδειχθώ την πρώτη καλεσμένη τη σημερινή μα εκπομπή, την παλιά καλή φίλη Ινόφεντούλη. Καλησπέρα και καλησπέρα και από μένα. Με μεγάλη χαρά ξανάρχομαι σε αυτό το πολύ φιλόξενο στούντιο για να συζητήσουμε θέματα της επικαιρότητας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας στη σύντομη επίσκεψη που κάνετε στην Αθήνα γιατί είσαστε μόνιμα εγκαταστημένοι και εργαζόμενοι στις Βρυξέλλες. Είσαστε οι μόνοι που έρχεται δεύτερη φορά στην εκπομπή, η 21η εκπομπή σήμερα και ελπίζω να σας έχουμε και πολλές ακόμα στο μέλλον. Και θα μου επιτρέψετε, είναι η ώρα τη εκμυστήρευση ενδεχομένω. Εδώ να πω ότι η εκπομπή αυτή βασίζεται και σε μια δική σα ιδέα. Και μου έχετε υποσχεθεί ότι όταν με το καλό επιστρέψετε μόνιμα στην Ελλάδα θα την κάνουμε μαζί. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Αυτό είναι μεγάλη πρόκληση που μου απευθύνεται αγαπητέ Δημήτρη σήμερα και νομίζω θα το, το, την αποδέχομαι. Η Νόα Φεντούλη. Η νοφεντούλη είναι μια δημοσιογράφος με τεράστια εμπειρία, κυρίως στα διεθνή. Από το 1985 έχει εργαστεί ως πολιτική συντάκτης και αναλύτρια διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής σε μια σειρά από εφημερίδες όπως η Καθημερινή, η η Εξουσία, στους ραδιοφωνικούς σταθμούς του ΣΚΑΙ και του Αθήνα 984. Από το 2002, ωστόσο, είναι στο ΝΑΤΟ, την α, Διεθνή Γραμματεία του ΝΑΤΟ, υπεύθυνη για την Ελλάδα, συντονίστρια τη επικοινωνική πολιτική του οργανισμού στι χώρε τη Ανατολική Ευρώπη και του Καυκάσου. Πολύ κρίσιμο το περιβάλλον εκεί και πολύ εύθραστο γεωστρατηγικά. Με την εμπειρία τη λοιπόν ε, και πριν τις Βρυξέλλες και τώρα στις Βρυξέλλες, θα ασχοληθούμε ε, και σε κάποιο βάθος τώρα εδώ με το ζήτημα της ασφάλειας, της άμυνας, των σχέσεων Ευρώπης με τον υπόλοιπο κόσμο, την Αμερική και τη Ρωσία. Ε, έχουμε ετοιμάσει και κάποια πολύ έτσι, ενδιαφέροντα γραφήματα, αλλά ε, πριν μπούμε σε όλα αυτά, έχουμε μια, ένα σύντομο απόσπασμα από μια παρέμβαση του Κύπριου Επιτρόπου, του κυρίου Στυλιανίδη, ο οποίος είναι ένας σημαίνον στέλεχος της νέας γενιάς Κύπριων πολιτικών, ο πλέον Ευρωπαίος θα έλεγα, των Κύπριων πολιτικών, στενό συνεργάτη παλαιότερα του Νίκου Αναστασιάδη και τώρα με πολύ καλό ε, έτσι, ρέκορτ στην... Και του Γλάφκου Κλειρίδη. Και του Γλάφκου Κλειρίδη ακόμα παλαιότερα. Με πολύ καλό ρέκορτ τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπεύθυνο για την ανθρωπιστική κρίση. Μίλησε στο 7ο Διεθνέ Συμπόσιο τη Θεσσαλονίκη, που διενεργείται κάθε χρόνο από την Πολιτιστική Εταιρεία και το Δίκτυο Ναβαρίνου εκεί, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκη. Ε, μίλησε εκεί για διάφορα θέματα και να τι είχε να μα πει για την άμυνα και πώ θα προχωρήσει η Φίλε Δήμαρχε, αγαπητοί Σύνεδροι, κύριε και κυρίοι, ευχαριστώ θερμά για την ευκαιρία που μου δίνετε να απευθυνθώ στους πολύ εκλεκτούς συμμετέχοντες του Διεθνούς Συμποσίου της Θεσσαλονίκης, το οποίο θα εξετάσει τις πολύ κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις και ειδικότερα τις προκλήσεις από τις αυξανόμενες ανισότητες στον κόσμο. Την ίδια στιγμή, πρέπει να ενισχύσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Να γίνει πραγματικός ουσιαστικός παγκόσμιος παίχτης. Να ασκήσει την ισχύ και την επιρροή τη προς το συμφέρον όλων των λαών του κόσμου. Και αυτό γίνεται ακόμα πιο αναγκαίο υπό το φως τη νέας πολιτικής στην Ουάσιγκτον, της πολιτικής Τραμπ, που Δυστυχώ απορριθμίζει το διεθνές και περιφερειακό σύστημα ασφαλείας. Έχω την αίσθηση ότι κάτι κινείται στο χώρο της ευρωπαϊκής άμυνας ιδιαίτερα. Έχει να κάνει και με τα τεκτενόμενα εκτός Ευρώπης, είτε στην Αμερική. Ακούσαμε ότι ο Τραμπ αποτελεί έτσι ένα κίνητρο για τη χειραφέτηση της Ευρώπη επιτέλου. Βεβαίω, ο Βλαντιμίρ Πούτιν από την άλλη πλευρά, με τι παρεμβάσει του στην Ουκρανία και αλλού, επίση μα επισημαίνει του κινδύνου αλλά και την ανάγκη μια ισχυρή ευρωπαϊκή άμυνα. Πού βρισκόμαστε σήμερα σε αυτό το χώρο, έτσι γενικά να το δούμε καταρχήν. Θα προσπαθήσω να είμαι ακριβώ για να μπορέσουμε να το αναπτύξουμε το θέμα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη αλλά πιστεύω περιεκτική στην σκιαγράφηση της κατάστασης που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Είναι μια νέα κατάσταση, αγαπητέ Δημήτρη. Γιατί είναι μια νέα κατάσταση, διότι έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση των ευρωατλαντικών σχέσεων από τον βασικό εταίρο αυτών των σχέσεων που είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν νομίζω ότι προσωποποιείται μόνο στον Τραμπ αυτή η αλλαγή. Ούτε είναι μια συζήτηση καινούρια. Είναι μια συζήτηση παλιά, απλώς τώρα έρχεται στο τραπέζι με μεγάλη έμφαση. Η ουσία ποια είναι. Οι Ευρωπαίοι, εάν θέλουν να είναι υπερδύναμοι, θα πρέπει να πληρώσουν για την άμυνά τους. Αυτό συμβαίνει και διότι ιδεολογικά η σημερινή Αμερικανική κυβέρνηση έχει ας πούμε έναν χαρακτήρα λιγότερο Διεθνιστικό από ό,τι προηγούμενε και διότι υπάρχει μία, θα δούμε τώρα και στι εκλογές ε, της επόμενη εβδομάδα, τι θα καταγραφεί από πλευρά Αμερικανική κοινή γνώμη. Υπάρχει λοιπόν μία τάση ότι ο καθένα να πληρώνει το λογαριασμό. Ε, αυτή είναι μια απέτηση που είχε τεθεί και από προηγούμενες κυβερνήσεις αμερικανικές, από προηγούμενους πρόεδρους, από προηγούμενους υπουργούς άμυνας, εξωτερικών κτλ. Αλλά τώρα μπαίνει με πολύ έμφαση, ίσως διότι ο Τραμπ είναι ένας businessman ο οποίος μιλάει με όρους business. Ε, η μεγάλη, αν θέλετε, το μεγάλο σοκ, Ήρθε τον περασμένο Ιούλιο στις Βρυξέλλες, στη Σύνοδο Κορυφής. Ήσασταν εκεί. Ακριβώς, Την βέβαια, παρακολουθήσατε από κοντά. Ασφαλώς, ναι. Όπου τα είπε χήμα με λίγα λόγια. Έτσι, είπε ότι κοιτάξτε εκεί. Διαφορετικά από ό,τι στο ναι, παρελθόν ακριβώς, που ήταν... ακριβώς, όχι έτσι, διπλωματικά. διπλωματικά. Αλλά αυτό είναι κάτι που μπορούμε να πούμε ξύπνησε την ευρωπαϊκή πλευρά... Και η Γερμανία και η Γαλλία έχουν δεσμευτεί οι μεγάλε χώρε ότι θα αυξήσουν τι αμυντικέ του δαπάνε μέχρι το 2020. Έχουμε ετοιμάσει τι κάρτε. Νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστικέ γιατί λένε ακριβώ την ιστορία αυτήν ακριβώ για την οποία μιλήσατε. Πάμε να δούμε την πρώτη κάρτα. Εδώ λοιπόν τη βλέπουμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε με 610 δισεκατομμύρια αμυντική δαπάνη το 2017 ξοδεύουν περισσότερο από ότι οι επόμενε 7 χώρε μαζί. Εκ των οποίων μόνο δύο από αυτές τις χώρες είναι ευρωπαϊκές, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες ξοδευουν ξοδεύουν-εξοδεύουν μαζί 100 δισεκατομμύρια, μαζί με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά 200. Τρει φορέ περισσότερο για την άμυνά τη ξοδεύει η Αμερική από ότι η Ευρώπη, σύμφωνα με αυτό το γράφημα και δίνει έτσι επιχειρήματα στην πλευρά α, Τραμπ. Πάμε να δούμε και την δεύτερη κάρτα, η οποία το σπάει αυτό στη δαπάνη ω ποσοστό του Α. Άλλη κάρτα είναι αυτή. Ε, πόσοι, ε, τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι για την άμυνα, για την κοινή άμυνα μεταξύ των, α, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πόσο θα πρέπει να ενισχυθεί, ποιοι είναι οι περισσότερο ευρωπαϊστές με το σκούρο χρώμα. Βεβαίω οι βαλτικέ χώρε, οι οποίε έχουν τον μεγάλο κίνδυνο εξ Ανατολών που λέγεται Ρωσία, οι παραδοσιακέ έτσι Μπενελούξ και Γερμανία. Ατονή στον Νότο, η Ιταλία, η Βρετανία, η Ιρλανδία, ακόμα περισσότερο στη Σουηδία. Και εμείς κάπου στη μέση. Η Ελλάδα μαζί με τις υπόλοιπες έτσι, χώρες στα ανατολικά σήμερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προτάσεις για περαιτέρω ενίσχυση της Ευρωπαϊκής άμυνας Να δούμε και την τρίτη κάρτα που σπάει, αυτό ήθελα να πω πριν, τη δαπάνη ανά χώρα. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη ως ποσοστό του ΑΕΠ, λίγο πάνω από το 2% είναι αυτή η γραμμή. Όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη δεν ξεπερνά το 1,5% είμαστε αρκετά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τι είναι αυτό το περίφημο 2% κύριε; Φεντούλη, είναι ένα όριο που έχει βάλει η Αμερική, ο Τραμπ, όλες οι χώρες της Ευρώπης. Όχι, το 2% είναι ένας εθιμικός κανόνας, mm -hmm. έτσι, δεν υπάρχει υποχρέωση. Είναι ένας εθιμικός κανόνας, ο οποίος, ας πούμε, έχει συμφωνηθεί κατά κάποιο τρόπο από τις χώρες μέλη της Ατλαντικής Συμμαχίας ότι θα πρέπει το 2% του ΑΕΠ τους να καταβάλλεται για την άμυνα. Οι Ρωμανικές Πολιτείες καταβάλλουν πολύ περισσότερο. Η Ελλάδα ε, παρά την κρίση εξακολουθεί να παραμένει στο 2%. Πιστεύω ότι αυτό είναι μια σωστή πολιτική διαχρονικά αρκεί αυτό το 2% του ΑΕΠ να είναι σωστά κατανεμημένο Ει ό,τι αφορά τι αμυντικέ δαπάνε τη χώρα. Διότι σε αυτό το 2% ξέρετε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό είναι μισθή και συντάξει των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Ε, όταν μιλάμε... Πέρα από την ποσότητα, λοιπόν, μετράει και η ποιότητα τη δαπάνη και πώ αυτή Ακριβώς. κατανέμεται, θα Ακριβώς. δούμε μετά γιατί ναι. οι Ευρωπαίοι, παρόλο που δεν ξοδεύουν πολλά και αυτά που ξοδεύουν, δεν τα ξοδεύουν σωστά. Αυτή, είναι, έτσι, η αυτή είναι η ουσία. Και έτσι χάνεται πάρα πολύ ναι. από τη δαπάνη. Αλλά να, να πούμε εδώ εξ αρχή ότι η Ευρωπαϊκή Άμυνα είναι μια ένα πολύ ωραίο ευχολόγιο, το οποίο για να πάρει σάρκα και οστά χρειάζεται πάρα πάρα πολλά δισεκατομμύρια. Αυτά τα δισεκατομμύρια δεν ξέρω εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει να τα διαθέσει, από πού θα τα κόψει. Προσωπικά είμαι υπέρ της παραμονής των Αμερικανών στο καλάθι το αμυντικό της Ευρώπης. Θεωρώ δηλαδή ότι η σχέση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης πρέπει να διατηρηθεί ως έχει ενδεχομένως με κάποιες διαφοροποιήσεις από πλευράς Ευρωπαίων που θα εξισορροπήσουν περισσότερο, την, θα κλείσουν δηλαδή την ψαλίδα ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να μιλάμε μακροπρόθεσμα για ευρωπαϊκή άμυνα Ερήμην των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Είναι σχέση πολύ... αυτή yeah. εθεσμοποιείται βέβαια μέσα yeah. από το ΝΑΤΟ. Ιδρυθέν το 1949 η πιο πετυχημένη, όπως λένε οι ειδικοί, στρατιωτική συμμαχία στην παγκόσμια ιστορία, αυτή που κέρδισε τον ψυχρό πόλεμο και την Σοβιετική Ένωση και σε αυτήν την οποία ακόμα και σήμερα θέλουν να προστρέχουν όσοι είναι απ' έξω εντός Ευρώπης. Τα βλέπουμε αυτά στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία, τι περνάνε προκειμένου να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, ε, ακόμα και το όνομά του θα αλλάξουν και το Σύνταγμα βεβαίω, προκειμένου να α, α, αρθούν οι όποιε αντιρρήσει των υπόλοιπων α, μελών και δεν είναι οι μόνοι που θέλουν να μπουν και οι άλλες χώρες οι οποίες παραμένουν εκτό θέλουν να μπουν και αυτό είναι το πιστώνεται ε, η συμμαχία. Η Ελλάδα είναι Μέλος του ΝΑΤΟ, όχι από τα ιδρυτικά, αλλά αμέσω μετά το 1952. Η σχέση μα ωστόσο με τον Άτο έχει έτσι ε, ε, διακυμάνσεις και ε, σύννεφα εξαιτίας της πολύ δύσκολης σχέσης που έχουμε με την Τουρκία, η οποία επίσης είναι ε, κράτος μέλος και μάλιστα την ίδια χρονιά μπήκαμε μαζί ζευγάρι το 1952. Ε, είναι κρίσιμο και θεωρώ πολύ σημαντικό και την κουβέντα που κάνουμε, να ανοίξουμε το κάδρο, διότι πολλές φορές η κουβέντα στην Ελλάδα αρχίζει και τελειώνει μόνο με την Τουρκία, αλλά για να ε, έχει καλή συμμαχία και για να έχει συμμαχική ελληνική θα πρέπει να ξέρει πώ σκέφτονται και οι υπόλοιποι σύμμαχοι και να βλέπει την ευρύτερη κουβέντα α, που γίνονται. Έχουμε λοιπόν κάποιε προτάσει εδώ συγκεκριμένε του Εμμανουέλ Μακρόν για αυτόματη ευρωπαϊκή ελληνική για ένα πιο δυνατό ΝΑΤΟ εντό του ΝΑΤΟ που θα συμπεριλάβει όλα τα μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίω την Άγγελα Μέρκελ, η οποία θεωρεί ότι ήρθε η ώρα τη χειραφέτηση τη Ευρώπη. Ε, καλά λέμε ότι ε, οι Αμερικάνοι ε, ζητούν περισσότερη δαπάνη, αλλά δεν ξέρω και κατά πόσο είναι ειλικρινεί οι ίδιοι στο να δούνε αυτή την Ευρώπη να. Α, έρχεται πιο κοντά μεταξύ δεν, της. Δεν είναι ομοιογενής η Αμερική. Όπως ξέρετε εσείς πολύ καλά έχοντας ζήσει στην Αμερική και συμμετέχοντας ας πούμε σε πολλά κέντρα λήψεως αποφάσεων στην, στη Βοστόνη και σε πολύ φημισμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα η, Αμερικανική, η εκπόνηση της Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής δεν είναι ενιαία ούτε ομοιογενής. Υπάρχουν πολλές τάσεις και αυτό είναι και δείγμα ας πούμε της υγείας του συστήματος του Αμερικανικού. Ε, νομίζω ότι υπάρχουν οι εξή αν θέλετε αποχρώσεις. Υπάρχει Α το πούμε αυτή η σκληρή γραμμή που εκφράζεται από, το, από την παρούσα <coughs> administration, από τον πρόεδρο κυρίω. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει αυτό που λέμε διπλωματικό και αμυντικό κατεστημένο, οι οποίοι ομνίουν στην σχέση τη διατλαντική και γνωρίζοντα ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν μπορούν να κάνουν χωρί την Ευρώπη, όπω και η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει χωρί τι Ηνωμένε Πολιτείε, προσπαθούν να βρουν ένα καλύτερο σημείο ισορροπίας. Τώρα, όταν ερχόμαστε στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, Πράγματι και είναι πάρα πολλοί ενδιαφέρουσε οι προτάσει που έχει καταθέσει ο Γάλλο Πρόεδρο. Υπάρχουν όμω στην Ευρώπη, ξέρετε, υπάρχουν, ε, υπάρχει ένα βαρύ ιστορικό παρελθόν. Α πούμε, η Γερμανία δεν έχω την εντύπωση ότι είναι έτοιμη και εσωτερικά, αλλά ούτε οι εταίροι της Γερμανία είναι έτοιμοι να δεχθούν μια απολύτω δραστήρια, ενεργή στρατιωτικά Γερμανία. Διότι γύρονται οι σκιές του παρελθόντος, να το πω έτσι. Ο Μακρόν λοιπόν τι λέει. Ο Μακρόν... Δεν μπορεί να παίξει τον ηγετικό ρόλο δηλαδή ναι, που και θα δεν θέλαμε το λόγω... Θέλει ακόμα. Ναι και δεν νομίζω ότι το θέλει ακόμα. Και πάμε... αυτό εκπροσωπούσε και η ίδια ναι, η Μέρκελ που ναι, ήταν πάντοτε ναι, πανφοτερίζουσα ναι. στις απαιτήσει των καιρών ας πούμε. Ναι. ναι. Τις... ναι. Και θέλω, θέλω να ελπίζω θα έλεγα γιατί η Μέρκελ υφίσταται πλήγματα το τελευταίο διάστημα. Αλλά, όντα μία πολύ μετριοπαθή ηγέτης, τελικά, ε, θέλω να ελπίζω ότι η Μέρκελ θα, θα βρει το ρόλο τη στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική, διότι ξέρετε ότι το 19 είναι η χρονιά όπου αλλάζουν όλα τα όργανα τα ευρωπαϊκά. Η ίδια δήλωση δεν την ενδιαφέρει μια καριέρα ναι, μετά αλλά, την καγκελαρία ναι. ούτε στη Γερμανία ούτε στο εξωτερικό Εντάξει, στην Ευρώπη. Αυτά, ξέρετε, δεν λέγονται ποτέ, δεν προαναγγέλλονται. Πιστεύετε ότι θα μα λείψει, Νομίζω, ναι. Νομίζω ναι, γιατί η Μέρκελ η είχε μία μετριοπάθεια, είχε ένα μείγμα αποφασιστικότητας και μετριοπάθειας ε, που οδηγούσε σε σωστές αποφάσεις. Ε, το λέω αυτό γνωρίζοντας τις ενστάσεις του ελληνικού κοινού, αλλά πιστεύω ότι ε, αναδρομικά... Ε, Τελικώ δεν μα ζημίωσε. Οι πίεσει και αυτέ οι ενστάσει, να το πούμε, έχουν αυληθεί σε κάποιον βαθμό, αν ναι. όχι σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια. Ναι. Και σίγουρα από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα ή και συνολικά του ελληνικού λαού. Ναι. Μα λείψει ή δεν μα λείψει, το βέβαιο είναι ότι θα λείψει στον Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίο αναζητεί Ευρωπαίο εταίρο, συνεταίρο, για να σμπρώξει το κάρο τη ενοποίηση προ τα μπρο, συμπεριλαμβανομένη τη αμυντική ενοποίηση. Αυτέ οι προτάσει Μακρόν, λοιπόν, πώ γίνονται δεκτέ στι Βρυξέλλε σήμερα, ε, Γίνονται δεκτέ με πολύ ενδιαφέρον, αλλά και ένα προβληματισμό, δεν σα κρύβω. Ε, και μάλιστα είναι πολύ επίκαιρη η κουβέντα που κάνουμε, διότι την επόμενη εβδομάδα ε, η Γαλλία, με αφορμή τα 100 χρόνια από την λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, συγκαλεί στο Παρίσι μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση ηγετών. Ο Μακρόν έχει καλέσει τον Πούτιν, τον Τραμπ, το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον γιαν Στόλτεμπερκ, τους ηγέτες των Ευρωπαϊκών Οργάνων και πολλούς άλλους ηγέτες για να παρευρεθούν σε μια μεγάλη τελετή για την λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά βεβαίως και να διαβουλευθούν για τα τρέχοντα. Ε, πρέπει να πούμε ότι η Γαλλία με την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γαλλία αρέσει σε τέτοιου τύπου μεγα συνόδου, το έχει κάνει κατά επανάληψη. και ο Γάλλος φυσικά. πρόεδρος πάντοτε θέλει να παίζει αυτό τον ρόλο. Φυσικά, αλλά ναι. αυτό καλοδεχούμενο είναι, διότι η Γαλλία είναι μια δύναμη πολύ θετική για την Ευρώπη. Ε, να πω λοιπόν ότι αποχωρούσει της Βρετανίας, η Γαλλία είναι η σοβαρότερη στρατιωτική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα έχει τον πρώτο λόγο στα ευρωπαϊκά πράγματα. Αυτό που προτείνει Πυρηνική η δύναμη και, και μόνιμο μέλο του Συμβουλίου Ασφαλεία. Με πολύ ισχυρέ Πολύ ισχυρέ ένοπλε Με δυνατότητα ε, όχι μόνο άμυνα του γαλλικού εδάφου, αλλά και power projection, προβολή ισχύω ναι. εκτός εκτό Γαλλία. Ο Μακρόν, επειδή είναι ένα πάρα πολύ ευφυή άνθρωπο, έτσι, βλέπει ότι υπάρχουν όρια στην Αμερικανική εμπλοκή. Και τα όρια αυτά δεν έχουν να κάνουν με τον Τραμπ και αυτά που πιστεύει ο Τραμπ. Έχουν να κάνουν με την υπερέκθεση των ΗΠΑ και σε άλλες περιοχές. Δεν είναι η Ευρώπη το βασικό θέατρο ε, 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 ανταγωνισμού για τις ΗΠΑ όταν υπάρχει αναδιόμηνη Ασία. Λοιπόν, Κάπου λοιπόν και οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουν μέρος της ευθύνης. Ο μακρόν έρχεται λοιπόν και λέει να κάνουμε έναν καλό ευρωπαϊκό αμυντικό πυλώνα, όχι σε αντίθεση με τον ΝΑΤΟ, αλλά συμπληρωματικά. αλλά συμπληρωματικά. Και εμείς λέμε ναι σε αυτό. Επιστεύω ότι πρέπει να πούμε ναι, διότι να σας πω γιατί; Διότι ε, η, η Ελλάδα. Παρά το μικρό της μέγεθος, έχει μία θέση γεωγραφική η οποία της επιτρέπει να παίζει ρόλο. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ε, νομίζω ότι ούτε ούτε εσείς, ούτε εμείς από την πλευρά μας ε, δεν το τονίζουμε αυτό, αλλά πολλές φορές διαπιστώνουμε ότι η ελληνική κοινή γνώμη αισθάνεται ανασφαλής ενδεχομένως δικαιολογημένα, διότι βρίσκεται σε μια περιοχή μεταβαλλόμενη, με εταίρους ή γείτονε, οι οποίοι δεν είναι πάντα προβλέψιμοι κτλ. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και νομίζω ότι είναι καλό να το ενισχύουμε αυτό από τις θέσεις ευθύνε τις οποίες κατέχουμε, ότι η Ελλάδα είναι σε μια γεωγραφική θέση που της επιτρέπει να αναπτύσσει ρόλους σε συνδυασμό με τους εταίρους της. Όσο λοιπόν πιο αποτελεσματικά το κάνουμε αυτό, τόσο πιο ασφαλή θα είμαστε ω χώρα. Πάντω, κάποιο απλά θα έλεγε ότι περισσότερη Ευρώπη μα συμφέρει για τον απλούστατο λόγο ότι σε αυτή την Ευρώπη δεν μετέχει η Τουρκία και μετέχει η Κύπρο, ενώ στο ΝΑΤΟ ε, συμβαίνει το ακριβώ αντίθετο, μπλοκάροντα την όποια σπίδα θα μπορούσε να προσφέρει το ΝΑΤΟ στην ελληνοτουρκική διένεξη που έχουμε. Όχι, κύριε Κερυδί, εκεί θα είμαι κατηγορηματική. Διότι όπω είπατε Προηγουμένως το 52, το Φεβρουάριο του 52 η Ελλάδα και η Τουρκία έγιναν μέλη του ΝΑΤΟ ακριβώς για να εξυπηρετήσουν γεωπολιτικούς στόχους της εποχής εκείνης. Δηλαδή επειδή είναι σε μία και οι δύο χώρες σε μία ευαίσθητη γεωπολιτικά περιοχή έτσι, οι δύο χώρες δεν πρόκειται να αλλάξουν γεωγραφική θέση. Αυτή είναι είναι σε αυτή τη ναι. θέση. Έτσι, άρα όσο καλύτερη διάβλη επικοινωνίας και καλύτερη συνεργασία υπάρχει με την Τουρκία, πιστεύω τόσο καλύτερα για το δικό μας εθνικό συμφέρον. Και το ΝΑΤΟ είναι ένα φόρουμ πολιτικό και στρατιωτικό που προσφέρει αυτή τη δυνατότητα διαλόγου. Είναι και αυτό μια άποψη ότι ο πόλεμος απεφεύθη λόγω και της συμμετοχής Βεβαίως. στον στο Αυτό θα έλεγαν κάποιοι ε, άλλοι. Αλλά είναι μια συζήτηση αυτή που φυσικά δεν θα τελειώσει ε, εδώ. Θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Μια τελευταία ερώτηση. Πόσο ενδιαφέρον ανησυχία έχουν στις Βρυξέλλες για τις Αμερικανικές εκλογές, πώς τις παρακολουθούν, τι βλέπουν εκεί. Νομίζω ότι αυτού, αυτές οι αμερικανικέ εκλογές, οι mid-term εκλογές, θα έχουν στο ενδιάμεσο βεβαίως, της βεβαίως, θητίας, που ενδιάμεσο, ας πούμε, έχουν μια σημασία για, το, για την ισορροπία πούμε, των σχέσεων ανάμεσα στο Λευκό Οίκο και το Κογκρέσο. Αλλά ξέρετε, επαναλαμβάνω κύριε Κερίδη, ξέρετε πολύ καλύτερα τα αμερικανικά πράγματα από μένα. Ε, η Αμερική είναι ένα σύστημα ισορροπιών, check and balances. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά, ας πούμε, ένα εξαιρετικό επίτευγμα του αμερικανικού πολιτικού συστήματος που πιστεύω ότι πρέπει να διατηρηθεί. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Φεντούλη. Είμαι βέβαιο ότι θα ξανά έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα και κάποια στιγμή από την ίδια μεριά του τραπεζιού, όταν με το καλό, φαντάζομαι θα επιστρέψετε κάποια στιγμή α, πίσω εδώ στην πατρίδα, στην Αθήνα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα πριν επιστρέψουμε με τον επόμενο καλεσμένο, Όθωνα Αναστασάκη, διευθυντή του προγράμματο SISOX Νοτιοανατολική Ευρώπη στο Πανεπιστήμιο τη Οξφόρδη και αυτό ένα Έλληνα τη Διασποράς όπω και η κυρία Φεντούλη, που βρίσκεται για λίγε μέρε εδώ στην Αθήνα και θα τον έχουμε έτσι. Πήραμε την ευκαιρία να τον έχουμε κοντά μα για μια συζήτηση για τα διεθνή στη συνέχεια. Πίσω, σε λίγο. Πίσω στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή Ότι Κόσμο Μπαμπά, σήμερα Παρασκευή 2 Νοεμβρίου, στην τροφιά αυτή τη φορά με τον Όθωνα Αναστασάκη. Κύριε Αναστασάκη, καλώ ήρθατε στην εκπομπή μα, στο στούντιο του Άξιον 24. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Μεγάλη μας χαρά και τιμή. Ο Όθων Αναστασάκης είναι ο διευθυντής του ΣΥΣΟΚΣ, του προγράμματος για τη μελέτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο περίφημο Αγγλικό Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Έχει ένα μακρύτατο βιογραφικό εδώ πέρα που δεν θα α, το διαβάσω. Υπήρξε και διευθυντής του Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Σεν Άντωνης της Οξφόρδης. Επισκέπτης καθηγητής στο Σίμον Φρέιζερ Πανεπιστήμιο του Βανκούβερ. Πολυγραφότατο, με πολλά βιβλία, άρθρα για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της και ασχολείται το τελευταίο διάστημα κυρίως με το μεγάλο ζήτημα της διασποράς, της ελληνικής διασποράς για το οποίο τον έχουμε εδώ κοντά μας. Πριν πάμε να συζητήσουμε τα δικά μας κύριε Αναστασάκη εκμεταλλευόμενοι την α, μεγάλη ευκαιρία να είσαστε για λίγες μέρες εδώ τώρα στην α, Αθήνα. Θα ήθελα να περάσουμε στην είδηση της εβδομάδας, στην α, αποχώρηση, αν θέλουμε και συσταγωγικά το βάζουμε αυτό, της Άγγελας Μέρκελ καταρχήν από την αρχηγία των Χριστιανοδημοκρατών. Θα δούμε αν α, πρόκειται και για την καγκελαρία και ευρύτερα την πολιτική. Η μεγάλη κυρία της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής, η ισχυρότερη γυναίκα του κόσμου, φαίνεται ότι σιγά σιγά θα μας αφήσει και έχει ετοιμάσει ένα ενδιαφέρον προφίλ η Μαριλίζα να το δούμε μαζί και να το σχολιάσουμε στη συνέχεια. Καλησπέρα σας. Ε, Δημήτρη, όπως αναφέρθηκε και πριν, η ανακοίνωση της Άγγελα Μέρκελ ότι δεν θα διεκδικήσει την επανεκλογή της στην Προεδρία των Χριστιανοδημοκρατών το Δεκέμβριο αναστάτωσε όχι μόνο τη γερμανική αλλά και ευρύτερα την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Η Άγγελα Μέρκελ μεγάλωσε στην Ανατολική Γερμανία και μπήκε στην πολιτική με την επανένωση της Γερμανίας το 1990, εγκαταλείποντας την επιστημονική της καριέρα ως χημικός που ήταν τότε. Υπήρξε προστατευόμενη του τότε καγκελάριου Helmut Kohl. Είναι με διαφορά η μακροβιότερη ηγέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα. Έχει συμπληρώσει 13 χρόνια στην καγκελαρία και 18 στην αρχηγία των χριστιανοδημοκρατών και θεωρείται βεβαίως η ισχυρότερη γυναίκα στον κόσμο σήμερα. Η συμβολή τη στη διαχείριση τη κρίση τη Ευρωζώνη καθώ και τη προσφυγική κρίση υπήρξε καθοριστική. Επί κυβερνήσεώ τη, η Γερμανία αναδείχθηκε στην ισχυρότερη δύναμη τη Ευρώπη με αμεληταία ανεργία, μεγάλα δημοσιονομικά και δυσθεώρητα εμπορικά πλεονάσματα. Ακόμη και αν καταφέρει να παραμείνει στην καγκελαρία μέχρι να ολοκληρώσει την τρέχουσα θητεία τη το 2021, η αποδυνάμωσή τη καθιστά δυσκολότερο το έργο του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ για την ενίσχυση τη Ευρωπαϊκή Ενωποίηση στη χώρα μας, στο παρελθόν. Πολλοί Έλληνες τιμήσισαν με πάθος, όπως ξέρουμε. Ωστόσο, νομίζω σήμερα αρκετοί αναγνωρίζουν ότι χωρίς αυτή, ίσως τα πράγματα να ήταν και χειρότερα. Δημήτρη. Ευχαριστούμε Μαριλίζα. Θα μας λείψει τελικά η Καγκελάριος ναι, ή α... όχι, και πόσο μας αφορά αυτή η αποχώρηση. Είδατε τελικά μας μπερδεύει γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το ευρωπαϊκό όραμα. Uh, το θέμα είναι ότι η Μέρκελ ήταν πάντα πάρα πολύ προσεκτική. Ε, εγώ προσωπικά την, πα, ναι, την παρομοιάζω με έναν πιλότο που οδηγάει το αεροπλάνο, προσπαθεί να αποφύγει τα κενά αέρος, αλλά δεν ξέρει πού να το προσγειώσει. Ε, αρκεί να το πηγαίνει σταθερά, να μην κουνιέται πάρα πολύ και να μην δημιουργεί τέτοιου είδου ε, προβλήματα. Αυτό μου ακούγεται ε, σαν α... κριτική. Υπάρχει μια κριτική, ναι. αλλά πρέπει να ξεχνάμε ότι η Άγγελα Μέρκελ ήταν η ηγέτη στην οποία ήθελα να μιλήσουν ο Αμερικάνο πρόεδρο και ο Ρώσο πρόεδρο. Όταν μιλούσαμε για Ευρώπη, δεν μιλούσαμε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε για τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μιλούσαμε για την Άγγελα Μέρκελ, γιατί αυτή ήταν το σημείο αναφορά. Και το ξέρουμε κι εμεί εδώ στην Ελλάδα με την κρίση, βέβαια, τη μεγάλη. Είναι σημαντικό που αποφασίζει να φύγει μόνη τη. Έχει κάτσει πάρα πολλά χρόνια, έχει δώσει ό,τι ήταν να δώσει. Νομίζω ότι είναι πολύ καλά που αποφασίζει να φύγει για να γίνει μια ομαλή μετάβαση στην επόμενη ηγεσία. Εσείς κύριε Αναστασάκη είσαστε βέβαια στην Βρετανία, ένας Έλληνας της Διασποράς. Σε μια Βρετανία που μέχρι τώρα ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούσατε να ταξιδεύετε έτσι με μεγάλη ευκολία οπουδήποτε στην Ευρώπη σας προβληματίζει καταρχήν σε ένα προσωπικό επίπεδο, το Brexit. Με προβληματίζει γιατί εγώ είμαι και πολίτη ε, ε, πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε δεν έχω και τη Βρετανική υπηκότητα. Ε, άρα είμαι σε μία, να το πω, ανασφάλεια όσον αφορά το τι θα γίνει, πόσο πολύ αυτό το πράγμα θα ε, δυσκολέψει κάπως, ας πούμε, την καθημερινότητά μου. Ειδικά τα ταξίδια, κάπως σκέφτομαι, που έχω να ταξίδεψει συχνά. Ε, αλλά δεν είμαι μόνο εγώ. Υπάρχει μία μια μου πολλή... πολύ και τα ερευνητικά προγράμματα ακόμα, τα οποία χρηματοδοτούνται την Ευρωπαϊκή Ένωση και στα μεγάλα πανεπιστήμια υπάρχει μεγάλη αναστάτωση για το τι θα γίνει με όλα αυτά. Ακόμα είμαστε σε μια περίοδο στην οποία τα πανεπιστήμια, τα Βρετανικά συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Αλλά πρέπει να σα πω ότι ήδη στον πανεπιστημιακό χώρο έχουμε δει κάποιου πανεπιστημιακούς οι οποίοι φεύγουν. Ποια χώρα κερδίζει πιο πολύ, η Ολλανδία. Πολύ ενδιαφέρον, με την οποία πάντοτε η Βρετανία είχε μια πολύ έτσι καλή και στενή σχέση. Ήθελα να σα ρωτήσω πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μα για την Διασπορά, να μα πείτε δύο λόγια για το τι είναι το ΣΥΣΟΚΣ και τι κάνει το ΣΥΣΟΚΣ όλα αυτά τα χρόνια. Πολλοί από του τηλεθεατέ ενδεχομένω δεν το ξέρουν, εμεί στα πανεπιστημιακά το ξέρουμε πολύ καλά είναι το κέντρο για την Ανατολική Ευρώπη. Θέλω να πιστεύω ότι είναι από τα καλύτερα που υπάρχουν γενικώ στα πανεπιστήμια. Είμαστε από το 2002 και μάλιστα όταν ξεκινήσαμε έγινε στα πλαίσια τη προσέγγιση, τη ελληνοτουρκική προσέγγιση, όπω θυμάστε και προσωπικά. Και επίση ήταν και μεγάλη μα η ένταξη των Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα έπεσε και στην περίοδο τη Θεσσαλονίκη τότε το 2003. Επομένω, ξεκίνησε με αυτό, αλλά γενικότερα εξετάζουμε την περιοχή. Η Ελλάδα έχει πάρα πολύ κεντρικό ρόλο. Το Πανεπιστήμιο τη Οξφόρδη έχει πολύ κεντρικό ρόλο στα ελληνικά πράγματα, γιατί είναι πολύ μεγάλε οι κλασικέ σπουδέ εκεί, οι βυζαντινέ, η σύγχρονη Ελλάδα. Εμεί κοιτάμε το κομμάτι τη σύγχρονη Ελλάδα πιο πολύ, την Ελλάδα μέσα στην περιοχή και την Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη και τον κόσμο γενικότερα. Άρα, έχουμε μια ευρύτερη ανάλυση τη περιοχή και κοιτάμε λίγο και τι συγκρουσιακέ καταστάσει. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα μα φόρτα, πιστεύω. Και τώρα, μετά από 16 χρόνια λειτουργία, τα πράγματα πάνε καλύτερα, πιστεύετε, στα Βαλκάνια. Τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν δεκαετία του 90. Όσον αφορά του αναλυτέ, πρέπει να πω ότι έχουμε μείνει αυτοί που είμαστε πιστοί στα Βαλκάνια, αυτοί που τα γνωρίζουμε, οπότε δεν είναι τη μόδα. Ε, από την άλλη μεριά είναι πάντα το πιο ευάλωτο σημείο τη ε, της Ευρώπη, Όπω ήταν αυτή... τη μόδα τη δεκαετία του 1990, ναι, λέτε. Τώρα έχουν τώρα. μείνει. Έχουν μείνει αυτοί οι οποίοι πραγματικά ξέρουν την περιοχή. Ακριβώ. Αλλά βέβαια, επειδή είναι το πιο ευάλωτο σημείο και ειδικά μιλάμε περισσότερο για τα Δυτικά Βαλκάνια, αυτέ τι χώρε τη πρώην Οικοσλαβία που δεν έχουν ακόμα ενταχθεί. ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί υπάρχει αυτή η αδυναμία και δημιουργεί πολλέ φορέ θέματα Ασφαλείας. Ξέρουμε ότι η Βοσνία είναι μια πολύ αβέβαιη χώρα να παραμείνει ε, ολόκληρη. Ε, ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα ανάμεσα ακόμα και στα σύνορα των χωρών, που είναι ε, από, το, από την Ιγκοσλαβική περίοδο, ε, υπάρχουν ε, διμερεί θέματα. Οπότε από αυτή την άποψη, ακόμα αυτό ο χώρο και φυσικά ε, συζητάμε συνέχεια με ποιο τρόπο η Ρωσία εκμεταλλεύεται αφού τούτου στην ανασφάλεια στην περιοχή. Είναι από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι κάνει η Ρωσία εκεί ακριβώ. Γιατί η Σερβία, για παράδειγμα, κλειδί σε αυτέ τη εξέλιξη εκεί στο Βαλκανικό χώρο. Και πώ η Ρωσία εκμεταλλεύεται αυτέ τι διενέξει προκειμένου να αυξάνει την επιρροή τη χωρί κόστο μεγάλο και προκαλώντα προβλήματα όπω θέλει να κάνει στου δυτικού, Ευρωπαίου και Αμερικάνου. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα τον Γιάννη Ερμακόλα, καλό γνώστη τη περιοχή και συζητούσαμε ακριβώ γι' αυτά με επίκεντρο το Κόσοβο. Αν και πιστεύω ότι το μεγάλο ζήτημα στα Δυτικά Βαλκάνια είναι κατ' εξοχή, η Βοσνία και η συνύπαρξη εκεί δύσκολη μεταξύ Σέρβων, Βόσνιων Μουσουλμάνων και Κροατών. Να περάσουμε στο συγκεκριμένο project τώρα, το οποίο πότε ξεκίνησε, τι στόχο έχει, τι μελετά τη διασπορά, την ελληνική διασπορά, τι θέλει να πετύχει. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό project γιατί το ξεκινήσαμε πριν απο δυο δυο-τρία χρόνια με κάποιους συνεργάτες από εδώ από την Ελλάδα και από την Βρετανία ε, και το Πανεπιστήμιο και σκεφτόμαστε ότι μέσα στην κρίση υπάρχει αυτό το τεράστιο ρεύμα των Ελλήνων το οποίο έφευγε και δεν είναι μόνο αυτό που έφευγε γιατί πρέπει να σας πω ότι η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία έχει το νούμερο 700.000 ότι φύγανε από το 2009 μέχρι το 2015 Πολύ μεγάλο νούμερο Το οποίο είναι τεράστιο νούμερο Λοιπόν δεν είναι μόνο αριθμητικά ότι έφυγε πάρα από την Ελλάδα και κόσμος ποιοτικός όσον αφορά την, το πόσο ενεργός ήταν στην παραγωγική διαδικασία. Αλλά Υψηλού μορφητικού επίπεδου, σε είναι, είναι, Αυτό άλλα είναι ένα κύματα. κομμάτι, αλλά και εγώ ναι. το είπα ότι ήταν πιο παραγωγικό, Φυσικά. πέρα από το υψηλό μορφωτικό επίπεδο και το brain drain που λέμε. Ε, γιατί είναι μια ηλικιακή ομάδα που, πραγματικά προσφέρει στις οικονομίες. Ε, αλλά είναι και ποιοι υπήρχαν πριν. Οπότε μα ενδιαφέρει πάρα πολύ να δούμε Πώ η διασπορά, η υπάρχουσα και αυτή η οποία χτίζει πάνω σε αυτήν, σχετίζεται με την Ελλάδα. Πώ σχετίζεται με την Ελλάδα τη κρίση και πώ, αν μπορεί, να βοηθήσει την Ελλάδα τη κρίση να ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Οπότε, εκεί είναι η όλη μα η αναλυτική δραστηριότητα σε θέματα οικονομία, πολιτική και φιλανθρωπία κυρίω. Και έχουμε κάνει μία σειρά από μελέτε και έρευνε. Μάλιστα, συγκεκριμένα τώρα, κοιτάμε. Οι Έλληνε τη Βρετανία, οι οποίοι είναι γύρω στου 130.000 και η Βρετανία είναι η δεύτερη χώρα η οποία είδε αυτό το κύμα να πηγαίνει. Μετά τη Γερμανία είναι η Βρετανία. Οπότε κοιτάμε σε βάθο. ω προορισμό των Ελλήνων που φεύγουν με την κρίση. έτσι. και μένουν ναι. εκεί και ναι. δουλεύουν. Οπότε κοιτάμε σε βάθο πώ αυτοί οι Έλληνε Βρετανία, για ποιου λόγου έφυγαν, πού βρίσκονται, πώ έχουν ενταχθεί μέσα στο, στο βρετανικό πλαίσιο και κάτω από ποιε προποθέσει θα γύριζαν. Σε ένα χώρο θα έχουμε αυτό το είδου τη μελέτη. Οπότε περιμένω ότι θα έχουμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα και ελπίζω ότι μετά αυτό θα το αναπαράγουμε και σε άλλε περιπτώσει στην Ευρώπη. Έχω την αίσθηση ότι πρόκειται για έναν πραγματικά ανεκμετάλλευτο πλούτο τη Ελλάδα που θα μπορούσε πολύ να βοηθήσει στην ανάταξη τη χώρα. Μιλάμε πολύ συχνά για τη διασπορά, αλλά λίγα ξέρουμε γι' αυτήν και πολύ λίγε μελέτε σε βάθο υπάρχουν και νομίζω ότι καλύπτεται ένα πολύ σημαντικό κενό. Λέγεται συχνά ότι οι Έλληνε, εμεί οι Έλληνε, είμαστε διασπορικό έθνο έθνος, διασποράς, από αρχαιοτά των χρόνων. Έχουμε ετοιμάσει κάποιε κάρτε τώρα για να τα βάλουμε όλα αυτά σε ένα πλαίσιο. Πάμε να δούμε την πρώτη, η οποία αναφέρεται ακριβώ σε αυτή την ιστορία. Πάμε στον, στο 550 π.Χ. Οι ελληνικέ απικίε στη Μεσόγειο και την Μαύρη Θάλασσα, όπω τι μαθαίνουμε στο σχολείο και είμαστε πολύ περήφανοι α, για αυτέ. Όχι μόνο τα παράλια του Αιγαίου και τη Μικρά Ασία, αλλά σχεδόν το σύνολο των παραλίων τη Μαύρη Θάλασσα. Η Νότιο Ιταλία, α, κομμάτι τη Βόρεια Αφρική και βέβαια Γαλλία, η Γαλλική και η Ισπανική ακτή της α, α, Μεσογείου. Πάμε να δούμε τη δεύτερη κάρτα ωστόσο ε, που φέρνουν το φαινόμενο στα τώρα μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους και έχουμε βεβαίως τρεις φάσεις σύμφωνα με την κάρτα αυτή στην ανάπτυξη των μεταναστευτικών ρευμάτων προς το εξωτερικό. Η πρώτη στο γύρισμα του 20ου αιώνα, εκεί τέλη του 19ου αιώνα, έχει να κάνει κυρίω όπως μαθαίνουμε με την σταφιδική κρίση και την μεγάλη μετανάστευση από την Πελοπόννησο προς την Βόρεια Αμερική. Αυτή τώρα είναι οι Έλληνες της Αμερικής, τέταρτης γενιάς να πούμε. Η δεύτερη φάση μεταπολεμική, κυρίως προς τη Γερμανία, το περίφημο ρεύμα των Gastarbeiter, πολύ μεγάλο με 983.000 μετανάστες σε μια μικρότερη τότε χώρα και με πικ κάπου το 65-66 Σταματάει μετά αυτό με τη μεταπολίτευση και μέχρι πρόσφατα και ξεκινάει η τρίτη φάση με μεγάλη ένταση, με κοντά 400.000 σύμφωνα με την περίοδο 10-13. Εσείς μιλήσατε για 700 ακόμα περισσότερο η να το φτάσουμε μέχρι περισσία. τώρα, σύμφωνα ναι. με τη στατιστική. Η υπηρεσία δεν είναι όλοι οι Έλληνε, βέβαια. Είναι και κάποιοι μετανάστε στην Ελλάδα που επιστρέφουν στι χώρε του, αλλά είναι και οι περισσότεροι Έλληνε. Η φάση που ζούμε τώρα, σήμερα. Πολύ μεγάλη η ένταση του φαινομένου. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το διάγραμμα που έχετε βάλει εκεί, γιατί βλέπετε ότι οι πρώτε καμπυλέ, η πρώτη φάση, είναι τότε που είχαμε την αποσύνθεση τη Οθωμανικής Αυτοκρατορία. Οπότε φεύγανε μαζικά κυρίω στην Αμερική αλλά και την Αυστραλία. Το δεύτερο κύμα εισάγει την Ευρώπη πιο πολύ. Mm -hmm. Και έχει να κάνει με μετανάστε που πηγαίνουν, για παράδειγμα, στη Γερμανία πολύ από αυτού, στην Ολλανδία. Ε, Βιομηχανικοί εργάτε και τα λοιπά. Και η τρίτη φάση είναι η σημερινή, η οποία πάλι η Ευρώπη είναι αυτή η οποία ε, δέχεται του περισσότερου, γιατί υπάρχει αυτή η ελεύθερη κίνηση μέσα στην Ευρώπη. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να πάρουν την απόφαση. εύκολο. Είναι, εν πάση περιπτώσει. Ναι, να πάρουν την απόφαση. Αλλά η άλλη διαφορά ανάμεσα αυτά, να το πω γρήγορα, επειδή έχετε το διάγραμμα, είναι και η διαφορετικότητα στο τι είναι η διασπορά σε όλες αυτές τις περιόδους. Δηλαδή η δεύτερη από την τρίτη φάση έχουν μεγάλη διαφορά στο πώς επικοινωνούν η διασπορά η τότε με τη διασπορά την τώρα. Έχουμε το διάγραμμα, θα το δούμε τώρα στη συνέχεια, κρατηθείτε. Ε, πάμε να δούμε το τρίτο διάγραμμα που μας δίνει πού είναι η Μεγαλύτερη ελληνική διασπορά και βεβαίω εδώ ξεχωρίζει οι Ηνωμένε Πολιτείε με πάνω από ένα εκατομμύριο. Πάντοτε είναι ένα πρόβλημα πώ μετράμε του Έλληνε τη Αμερική. Αν μιλούν ελληνικά, αν είναι Ορθόδοξοι, πολλοί είναι από μεικτού γάμου πλέον, παιδιά μικτών γάμων και. Ε. Να σα πω πω εμεί, όταν συχνά μα ναι. ρωτάνε φυσικά ποιο είναι ο ορισμό τη διασπορά που δίνουμε, δίνουμε έναν ευρύ ορισμό, ο οποίο είναι όποιο αυτοπροσδιορίζεται ω Έλληνα. Είναι ένα πολύ ευέλικτο αλλά πολύ σωστό κατά τη γνώμη μου γιατί είναι πολύ προσωπικό το πώ ο καθένα να κάνει την ταυτότητά του. Ε, αλλά παράλληλα, βεβαίω υπάρχει και η ηθαγένεια, η οποία δίνεται πολύ εύκολα στου Έλληνε. Ψήφο δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει ευρύτατη ηθαγένεια. Γιατί αν αποδείξει κάποιο ότι έχει έναν Έλληνα πρόγονο, μετά μπορεί να πάρει την ηθαγένεια. Ναι. Όσο δύσκολο βέβαια είναι για αυτούς που δεν μπορούν να το αποδείξουν, είναι το Γιου uh, sanguine» που μαθαίνουμε και στα σχολεία του αίματος. Λοιπόν, η Αμερική εδώ uh, ξεχωρίζει με θα έλεγα κοντά στα 3 εκατομμύρια έτσι, uh, Αμερικανούς που λένε αυτό που προσδιορίζονται ως Έλληνες και υπάρχουν βεβαίως οι Ευρωπαϊκές χώρες με κυρίως την uh, Γερμανία και κάποιες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, η Ρωσία, που υπάρχουν εκεί ιστορικές διασπορές. Πάμε στην επόμενη τέταρτη κάρτα, όπου βλέπουμε ακριβώς αυτή την Αμερική. 61% του απόδημου ελληνισμού είναι στην Αμερική, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και 23% η δεύτερη ύπερος στην Ευρώπη. Είναι έτσι πάρα πολύ χαρακτηριστική. Πάμε και στην πέμπτη μας κάρτα, όπου οι... Ερχόμαστε στην περίοδο της κρίσης, τώρα, 2010-2016, πού πάνε οι Έλληνες, όπως πολύ σωστά είπατε και πριν, καταρχήν στη Γερμανία 157.000 και δευτερευόντω στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Μεγάλη Βρετανία 57.000 να συναντήσουν εσάς. Και του υπόλοιπου Έλληνε τη Αγγλία. Κυρίω στο Λονδίνο, φαντάζομαι. Η αλήθεια είναι ότι στου δρόμου του Λονδίνου ακούμε πάρα πολλά ελληνικά πλέον. Ε, δηλαδή, κανεί καμιά φορά νομίζει ότι είναι στην Αθήνα. Όχι όπω το παρελθόν, δηλαδή. Περισσότερο Όχι τώρα περισσότερο, ναι. έχουν έρθει. Και η τελευταία μα κάρτα για να τη συζητήσουμε όλε μαζί, έχει εδώ το ενδιαφέρον τη. Ε, Εκτό από την α, ηλικία, τη διαφορετική ηλικία των διαφόρων μεταναστευτικών ρευμάτων, να δούμε λίγο την εκπαίδευση. Ότι τη δεκαετία του 60 οι έχοντες πανεπιστημιακή εκπαίδευση που είναι με το μπλε χρώμα ήταν η συντηρητική μειοψηφία και αρχίζει να αυξάνει αυτό το νούμερο από τη δεκαετία του 1990 και σήμερα πια, τη δεκαετία του 2010, οι περισσότεροι των μεταναστών έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση. Είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί που φεύγουν, ανειδίκευτοι να βρουν δουλειά ως εργάτες βιομηχανίας ή σε δευτερεύουσες απασχολήσεις. Μιλάμε για γιατρούς, Α, δικηγόρους, α, managers, α, μηχανικούς, τελέχη επιχειρήσεων. Πραγματικό το brain drain τώρα. Εδώ έχουμε brain. Δύο πράγματα ναι. να ναι. πω. Το ένα είναι ότι είναι όντω πολύ ενδιαφέρον που βλέπουμε αυτό το α, μπλε χρώμα το οποίο ανεβαίνει, αλλά βλέπετε ότι και την περίοδο 2000 με 2009 υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη, ένα 24% υπάρχει μεγάλη έξοδο ε, πάλι α, αυτών οι οποίοι έχουν ε, ε, επίπεδο εκμέδευση. Τι σημαίνει αυτό, ότι ένας λόγος που φύγανε τώρα τόσο πολύ είναι λόγω τη κρίση. Αλλά υπάρχει και το δεδομένο ότι και αυτοί που φεύγουν, φεύγουν γιατί δεν είναι ευχαριστημένοι με αυτέ τι συνθήκε τι οποίε προσφέρονται, οι οποίε βρίσκονται στην Ελλάδα για να κάνουν τη δουλειά του. Και δεν είναι μόνο φαινόμενο τη κρίση. Αυτό ήταν και πριν. Και φαίνεται, λίγο να το δούμε αυτό στο τέλο, φαίνεται και ένας... Πώ να το πούμε, μια απομάκρυνση των uh, νέων μεταναστών από την πατρίδα. Το τελευταίο νούμερο, αυτά τα 67, 34, 43, αναφέρεται στο ποσοστό αποστολή εμβασμάτων από μετανάστε. Πόσοι από αυτού του μετανάστε, του Έλληνε του εξωτερικού, στέλνουν πίσω χρήματα για να ενισχύσουν την πατρίδα. Στη δεκαετία του 1960 έφτανε το 67%. Δύο στου τρει έστελναν μέρο του εισοδήματό του πίσω για να ενισχύσουν γονεί, ανήπαντρε, αδελφέ. <Κι> Σήμερα το ποσοστό αυτό πέφτει στο 18%. <Κι> Ε, δεν έχουν τον ίδιο, το ίδιο δέσιμο, έτσι δεν είναι, ε, Όχι μόνο αυτό, αλλά πολλέ φορέ η ελληνική οικογένεια ενισχύει όταν χρειάζονται παραπάνω χρήματα. Γι' αυτό αυτό που κοιτάμε αυτή τη στιγμή και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δούμε, είναι με ποιο τρόπο οι Έλληνε τη Διασπορά, οι Έλληνε του εξωτερικού, μπορούν να βοηθήσουν τη χώρα. Αυτό ο τρόπο τη αποστολή εμβασμάτων χρημάτων, είναι ο παραδοσιακός τρόπος που όλο και πέφτει. Αλλά υπάρχουν και, άλλ, και άλλων τύπων εμβάσματα. Υπάρχουν πολιτικά εμβάσματα, υπάρχουν, δηλαδή με ποιο τρόπο μπορούν να συνεισφέρουν στην πολιτική ε, ε, του, ζωή αυτού του τόπου. Πάμε σε αυτό λοιπόν. Πώς μπορούν να συνεισφέρουν και Λίγορο. που νομίζω είναι αυτό που απασχολεί τους περισσότερους. Πώς μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της πατρίδας. Ε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το θίξαμε στην στέγη του Ιδρύματο ΟΝΑΣΙ την Δευτέρα, μα πέρασε και μιλήσαμε για το θέμα τη πολιτική συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού και το θέμα τη ψήφου. Και είναι ιδιαίτερα επίκαιρο γιατί αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Εξωτερικών έχει συστήσει μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων η οποία θέλει να εξετάσει το θέμα τη διευκόλυνση ψήφου. Των Ελλήνων του εξωτερικού. Αν έχει τα περιθώρια μέχρι αυτέ τι εκλογέ και αν το καταφέρει είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά προ το παρόν υπάρχει αυτή η διαργασία στο κυβερνό. Είχατε και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών σε αυτήν την Είχα. πολύ ενδιαφέρουσα uh, ημερίδα, την οποία παρακολούθησαν εκατοντάδε uh, Αθηναίοι, τον uh, κύριο uh, Πουλάκη, ο οποίο έχει φιλοξενηθεί και εδώ στο στούδιο του άξιων 24. Υπάρχει η αίσθηση ωστόσο ότι η κυβέρνηση για τους δικούς της λόγους, μάλλον κολλησία εργεί Και η πίεση προέρχεται από την αντιπολίτευση. Το συμμερίζεστε αυτό? Το συμμερίζομαι γιατί, κοιτάξτε τι γίνεται. Υπάρχει το εξή θέμα με, τους, με, την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Όλα τα κόμματα συμφωνούν ότι πρέπει να δοθεί η ψήφο στους Έλληνες του εξωτερικού. <laughs> Όλα. Κανένα θα τολμήσει να πει δεν συμφωνούμε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Είναι πολύ πολύ διάστατο φαινόμενο για το πώ το προσεγγίζεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή σε ποιους δίνει την ψήφο. Βάζει χρονικό περιθώριο. Είναι αυτοί οι οποίοι φύγανε πριν από 5, πριν από 10, πριν από 25 χρόνια. Το δίνει σε όλου που μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν ηθαγένεια. Επίση, με ποιο τρόπο θα ψηφίσουν αυτοί. Θα ψηφίσουν στι πρεσβείε των, των χωρών mm. που βρίσκονται. Η θα, θα ψηφίσουν ψήφο. με επιστολική ψήφο, θα ψηφίσουν με ηλεκτρονικό τρόπο. Και το τρίτο είναι θα ψηφίσουν. Να πούμε ποιο, ότι τώρα ψηφί... στην Αμερική που έχουν εκλογέ την Τρίτη, το 1 τρίτο του εκλογικού σώματο έχει ήδη ψηφίσει Ακριβώς. μέσω επιστολική ψήφου και δεν περιμένει. Ακριβώς. Και το τρίτο είναι ποιου θα ψηφίσουν. Δηλαδή θα ψηφίσουνε βουλευτές επικρατείας ή θα ψηφίσουνε στις, στις περιφέρειες τους. Λοιπόν ναι. αυτά όρα, είναι ζητήματα τα οποία αυτά καλύπτει η Επιτροπή συγκεκριμένα να επιλύσει. Αυτά είναι τα τεχνικά ζητήματα. Απ' την άλλη υπάρχει πιστεύω και ένα ευρύτερο φιλοσοφικό ζήτημα. Δηλαδή είναι λογικό να υπάρχουν πολλοί στην Ελλάδα, που δεν θέλουν του του εξωτερικού να ψηφίζουν, γιατί σου λένε αυτοί δεν είναι εδώ πέρα, δεν υφίστανται ε, αυτά που υφιστάμεθα εμεί, ε, δεν συμμετέχουν στην διαδικασία γενικότερα, με, και από αυτού δεν, δεν φορολογούνται. Επομένω, γιατί να έχουν αυτοί το δικαίωμα τη ψήφου. Μου θυμίζει μια έτσι, παλιά συζήτηση από ιδρύσει του ελληνικού κράτου μεταξύ ετερόχθων και αυτόχθων, η οποία σημάδεψε, σημάδεψε τι πρώτε δεκαετίε τη κρατική μα συγκρότηση και φαίνεται να συνεχίζει να υπάρχει. Μια κόμμα. Πάντα αυτή η ιστορία. Αλλά όπω δείξατε το διάγραμμα, πριν με αυτού που έχουν φύγει αυτή τη στιγμή, που είναι νέοι στην παραγωγική διαδικασία, που είχαν το δικαίωμα να ψηφίζουν, είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επομένω, με κάποιο τρόπο πρέπει να επιληθεί. Αν μπορούν αυτοί οι Έλληνε του εξωτερικού να ψηφίζουν στι πρεσβείε και στα προξενία για τι ευρωεκλογέ δεν βλέπει κανεί το λόγο γιατί να μην μπορούν να ψηφίζουν και για τι εθνικέ εκλογέ. Πέρα όμω από την ψήφο, σε τι άλλο θα μπορούσε. Να πω ένα ακόμα για την ψήφο. Ναι. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γιατί δεν έχει επιληθεί. Ενώ όλοι συμφωνούν. Mm -hmm. γιατί, γιατί υπάρχουν μικροκομματικά κριτήρια. Πάντα όλοι βλέπανε του Έλληνε του εξωτερικού σαν δυνητικού ψηφοφόρου. Παλιά θυμόμαστε τα αεροπλάνα που τα γεμίζαν το Πασόκη, η Δημοκρατία και τα στην Ελλάδα. Τώρα ε, η Νέα Δημοκρατία το θέλει περισσότερο γιατί αντιλαμβάνεται ότι είτε όλοι αυτοί οι brain trainers οι λεγόμενοι βεβαίω είναι πιο κοντά στο επιχειρηματικό το μοντέλο αυτό που θέλουν να αυτοί το οικονομικό στην Ελλάδα. Και το δεύτερο ότι ακόμα και αυτοί που υπάρχουν από παλιότερα ρεύματα ε, είναι πιο πολύ ας πούμε του εθνικού ε, θέματο, είναι πιο εθνικιστέ. Άρα η Νέα Δημοκρατία θεωρεί αυτή τη στιγμή ότι θα κερδίσει από αυτού του προσπαθούν. Ότι είναι προ, προνομιακό κομμάτι. Ακριβώ. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το βλέπει λίγο πιο διφορούμενο. Πέρα όμως από την mm. ψήφο και έτσι νομίζω τα είπαμε πολύ καλά και αναλυτικά, σε τι άλλο θα μπορούσε η Διασπορά να βοηθήσει. Πολιτική σε... συμμετοχή. Mm. Ε, στο κομμάτι το πολιτικό. Υπάρχουν τα λεγόμενα λόμπις. Και αυτό είναι παραδοσιακός τρόπος, είναι στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αλλά ακόμα, δείξατε πόσο πολύ είναι οι Έλληνες της Αμερικής. Αυτοί έχουν μια... Σημαντική βαρύτητα σε θέματα τα οποία αφορούν την εξωτερική μα πολιτική, το πώ βλέπουν οι Αμερικάνοι την Τουρκία μπορεί να επηρεάσουν. Υπάρχει ο λόγο τη Εκκλησία που είναι πάρα πολύ σημαντικό και εκεί η Εκκλησία και τα πολιτικά τα πράγματα πάντα εμπλέκονται. Λοιπόν, υπάρχει αυτό ο τρόπο. Μετά υπάρχουν μονάδε, διακεκριμένοι Έλληνε όπω ξέρουμε, οι οποίοι έρχονται απ' έξω και γίνονται είτε υπουργοί είτε πρωθυπουργοί ακόμα πολλέ φορέ. Όπω ο Αντρέα Πανδρέου, ή στην διπλωματία. Άρα, υπάρχει μια μεγάλη διασύνδεση ανάμεσα στου Έλληνε του εξωτερικού σε πολιτικό επίπεδο. Πέρα από αυτό, είναι πολύ σημαντικό στον οικονομικό τομέα. Γιατί εκεί έχουμε παραδείγματα χωρών, όπω είναι η Ιρλανδία, για παράδειγμα, το Ισραήλ ή η Ινδία, οι οποίε έχουν πάρα πολύ επωφεληθεί από τις διασπορές τους, οι οποίες είναι και μεγάλες σε αριθμό και οι οικονομίες τους έχουν η επιχειρηματική διάσταση, ας πούμε, η παραγωγικότητά τους έχει πολύ επηρεαστεί από, τους, από τις διασπορές τους. Θα σας πω ένα παράδειγμα που ήταν πολύ ενδιαφέρον. Μία ανάλυση τελευταία, η οποία εξέταζε τους Έλληνες της Αυστραλίας. Και δεν είναι μόνο ότι οι Έλληνες της Αυστραλίας ευνοούν το εμπόριο που γίνεται ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αυστραλία, συγκεκριμένα το Δημερέ, αλλά είναι ότι ανοίγουν και πόρτε στην Νοτιοανατολική Ασία για την Ελλάδα. Δηλαδή λειτουργούν και σαν agents, α πούμε. Προπομπή. Ακριβώ. Και από αυτή την άποψη είναι πολύ σημαντικό. Επίση, υπάρχει η επιχειρηματικότητα όταν βγαίνουν έξω σε χώρε όπω η Γερμανία, η Βρετανία, η Αμερική. Εκεί είναι πολύ σημαντικά μοντέλα που αναπτύσσονται επιχειρηματικά και για πρωτοβουλίε, α πούμε, οικονομικέ. Οι οποίε είναι πράγματα που μπορούν να τα φέρουν εδώ πέρα στην Ελλάδα ή για συνεργασίε. Βλέπετε το πολιτικό μα σύστημα έτοιμο να δεχθεί, να εκμεταλλευτεί, ή απλώ είναι ένα ευχολόγιο αυτό το οποίο λένε όλοι οι Έλληνε πολιτικοί για την διασπορά, αλλά επί τη ουσία καλά θα κάνουν. Να μείνουν στα δικά του και να μην μπουρδουκλωθούν στα πόδια μα. Το λέω αυτό με την εμπειρία και του Ελληνικού Πανεπιστημίου, με την προσπάθεια των α, α, συμβουλίων Ιδρύματο που είχε φέρει ο νόμο Διαμαντοπούλου, να έρθουν και οι Έλληνε καλοί καθηγητέ τη Διασπορά από τα μεγάλα πανεπιστήμια να βοηθήσουν στην ανάταξη των Ελληνικών Πανεπιστημίων και την αντίδραση που προκάλεσε από ένα κομμάτι του κατεστημένου, δεν θα έλεγα καθηγητικού, θα έλεγα ευρύτερα πανεπιστημιακού εδώ στην πατρίδα μας, το τι υπέστησαν πολλοί από αυτοί, από αυτούς διακεκριμένοι καθηγητές στο MIT, στην Οξφόρδη, χτιστήκανε, διαποπευθήκανε, ε, και ξαναγύρισαν πίσω απογοητευμένοι. Έδειξε η ελληνική κοινωνία να μην θέλει και το ελληνικό πολιτικό σύστημα αυτού να έρθουν να βοηθήσουν. Ναι, αυτό δυστυχώς ήταν μια... Πάρα πολύ καλή κίνηση, η οποία έπεσε στα βράχια και είναι και πάρα πολύ χαρακτηριστικό του τι αντιστάσει υπάρχουν. Μέσα στο σύστημα εδώ το εσωτερικό, όταν υπάρχουν αυτού του είδου οι καινούργιε επιρροέ. Αλλά κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι κάποιο ο οποίο βλέπω τη Διασπορά με ρομαντικό τρόπο, δηλαδή ότι θα βοηθήσει αναγκαστικά την Ελλάδα. Πιστεύω ότι υπάρχει διασύνδεση και δεν είναι μόνο ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Διασπορά, είναι ανάμεσα και στι διασπορέ μεταξύ του. Αυτή λοιπόν όλη αυτή η διασύνδεση που υπάρχει έχει κάποια αποτελέσματα εδώ στην Ελλάδα. Και αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα να τα βλέπει κανεί. Μπορεί να πηγαίνουν προ τη μία κατεύθυνση, έχουμε α πούμε διασπορά που είναι πάρα πολύ εθνικιστική. Και δεν κάνει καλό πολλέ φορέ σε θέματα εξωτερική πολιτική. και παράλληλα ε, έχει και, μπορεί να ευνοήσει επίση. Να φέρει λαού κοντά. Επίση στη φιλανθρωπία εμπότερ, έχουμε πολύ, ναι. διασπορά η οποία έχει πολύ βοηθήσει. Άρα όλο αυτό υπάρχει διασύνδεση και είναι πολύ σημαντικό να το βλέπουμε. Έχει τα θετικά τη, έχει τα αρνητικά τη. Το θέμα είναι πώ μπορούμε, αν μπορούμε, να αυξήσουμε τα θετικά περισσότερο και να μπορέσουμε κάπως να μειώσουμε τα, με, με τις δυνάμεις μας τα αρνητικά. Στην νέα εποχή της παγκοσμιοποίησης, βέβαια που όλα αυτά διασυνδέονται ακόμα περισσότερο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω στο σημείο αυτό. Το ζήτημα δεν μπορεί να εξαντληθεί. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας καθώς η έρευνα προχωρά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που βρήκατε εδώ εγώ, και εγώ Μεγάλη χαρά μου. Στο σημείο αυτό, άλλη μια εκπομπή του Ότι Κόσμος Μπαμπά έφτασε στο τέλο τη, κοντά σας, την επόμενη Παρασκευή 9 Νοεμβρίου, με νέα θέματα από τη Διεθνή Επικαιρότητα. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.